Εδώ τι λέει. Όπου εδώ πρέπει να βρισκούμε, φιλοξενείτε το ιστορικότερο αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, είμαι λίγο υπερβολικό σε αυτό, αλλά επιμένω γιατί το αυτοκίνητο αυτό είναι, ήταν μάλλον, του συμπατριώτη μου, του Μινά του Κουρδουμπάκη, του γνωστού οδηγού αγώνων επί σειρά δεκαετιών. Ξεκίνησε το 1960 και έφτασε μέχρι το 1990. Περισσότερα θα μας πει ο φίλος μου Τάσος, πρόεδρος στην ΕΛΚΑ, ελληνική λέσχη κλασικό αυτοκίνητο. Καλησπέρα σας. Για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όπως ανέφερε ο κύριος Ρασιδάκης, όντως είναι έτσι όπως τα λέει, και κάτι ακόμα ότι αυτό το αυτοκίνητο μέχρι και το 2015 έτρεχει σε αγώνες. Βγαίνει μια φορά το χρόνο και συμμετέχει, όπως θα δείτε στο πλάι, στο μεσογειακό ράλι της ΕΛΚΑ, σε ελληνικές λέσχες κλασικού αυτοκίνητου. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν του Μινά Βουρδουμπάκη, του πιο ιστορικού αγωνιστή, ο οποίος ήταν και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο παρασυνοχωρημένος, ο άνθρωπος έδωσε ψυχή και σώμα στον πόλεμο και μετά συνέχισε στους αγώνες. Το συγκεκριμένο όχημα έτρεξε δύο φορές στο Μοντε Κάρλο, όπως θα δείτε εδώ είναι το καρνέτε ρούτου του 61 και εδώ το αυτοκίνητο μέσα στο χιόνι. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να το έχουμε ως διαμάντη και στολίδι του λέσχου μας και να το βλέπουμε κάθε χρόνο να τρέχει ο Μινάς, έτσι τον λέμε. Γιατί μας λέμε από πάνω ο Κακομύρης και ευχαριστήσουμε που ακόμα αυτό το ιστορικό όχημα συντηρείται και λειτουργεί άπτεστα, είναι 1200 το μοντέρνο, είναι φτιαγμένο από την Τσεχία, καλμένο αγωνιστικό, αν δεν κάνετε τα ψαλίδια να καταλάβετε σε μηχανική. Και είναι κούτσου. Παίρνει ακόμα τρένο. Κάτι άλλο, έχουμε εδώ έναν ωραίο σκαραβέο, ο οποίος είναι ρέπλικα φτιαγμένος, στα πλαίσια που τρέχουν στα ΚΑΠ στο εξωτερικό, με καλό κινητήρα, δυνατό. Όπως βλέπετε, είναι ναι μεν κλασικό, αλλά έρχεται περισσότερο αγωνιστικό. Ό,τι θα δείτε εδώ πλέον έχουμε φέρει αγωνιστικά οχήματα της ΕΛΚΑ, όπως απέναντι ένα όμορφο ασκόνα, τετράπορτο, το οποίο έτρεξε την Κυριακή που μας πέρασε στις 17 Τετάρτου στο μεσογειακό ράλι που εκκινήθη, και δίπλα ένα ασκόνα 400, το οποίο αυτό είναι πιο δυνατό από το άσπρο, αλλά είναι το ίδιο ακριβώς αμάξωμα, μόνο που είναι δίπορτο και έχει περισσότερα άλλα σκάφη κοινώς στην εκκίνησή του. Έχουμε άλλο αυτοκίνητο εδώ, ένα Mini Cooper Leyland, 1000 κυβικά, μέρους μας. Το Skoda δίπλα, το οποίο είναι το 110R, ένα πολύ σπάνιο μοντέλο. Από τα λίγα κομμάτια που σώζονται παλαιά